να γίνει εφικτό. Πράγματι έχει έρθει στο γραφείο μου και η συγκέντρωση υπογραφών πριν από αρκετό καιρό και ήρθε και στο γραφείο μου το αποτέλεσμα ενός δημοψηφίσματος που λέει ότι σε ποσοστό 90% κάτοικοι του Ψαρίου θέλουν να έρθουν να ανήκουν στο Δήμο της Νεμαίας. Είναι ένα θέμα που αφορά και εμάς βέβαια, αλλά αφορά κυρίως τους κατοίκους του Ψαρίου. Είναι ένα θέμα δύσκολο και από πολλές πλευρές. Εμείς δεν μπορούμε παρά να πούμε ότι το θέλουμε και μας τιμάει και ως νεμεάτες αυτό το γεγονός. Όμως νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να ακολουθήσει τη σειρά του, θα πρέπει να αποφαρθούν τα δύο δημοτικά συμβούλια και των Σικιονίων και της Νεμαίας και εφόσον υπάρχει θετική απάντηση σε αυτό και από τα δύο δημοτικά συμβούλια, νομίζω ότι αυτό θα μπορεί να πάρει το δρόμο του στο Υπουργείο Ιστορικών και να δρομολογηθεί. Καταλαβαίνω ότι είναι μια δύσκολη απόφαση, ιδιαίτερα για το Δημοτικό Συμβούλιο των Σικιονίων. Νομίζω όμως ότι έτσι λίγο που μπορώ να πω τα πράγματα, νομίζω ότι αν συμβεί κάτι τέτοιο, αποκαθίσταται αυτό που έχει δημιουργήσει η ζωή. Πράγματι το Ψάρι, ίσως και κάποια άλλα χωριά, λειτουργεί εδώ και πολλά χρόνια με την Νεμαία. Νομίζω ότι αν συμβεί κάτι τέτοιο θα αποκατασταθεί η πραγματικότητα στην ουσία. Το θέμα του σχολείου είναι και αυτό μια δύσκολη υπόθεση. Γνωρίζω, έχουν έρθει στο γραφείο μου άνθρωποι, θέλουν να έρθουν τα παιδιά τους εφόσον δεν λειτουργεί το σχολείο τους στο χωριό τους. Με βάση το ίσως τα ισχύοντα και τα λοιπά, ίσως να είναι δύσκολο. Υπάρχουν ίσως άλλοι τρόποι, αυτό όμως θα πρέπει να το δούμε. Εγώ δεν είμαι, ανήκω στην κατηγορία των ανθρώπων που λειτουργούν στα άκρα. Νομίζω ότι όλοι μαζί όσοι συμμετέχουμε σε αυτά τα πράγματα και η πρωτοβάθμια και η Δήμη και όλοι και η Περιφερειακή Διεύθυνση θα πρέπει να το δούμε αυτό το θέμα και να το αντιμετωπίσουμε με λογική και σύνεση. Με τον συνάδελφό σου, τον Δήμαρχο Σικιονίων, σε επαφή, σε επαφή ή κάποια επικοινωνία για το θέμα του δημοψήφισματος? Όχι, δεν έχουμε μιλήσει ακόμα, είναι και πρόσφατο αυτό. Νομίζω ότι μόνο να το συζητήσουμε, να το σχολιάσουμε, δεν μπορεί νομίζω κανείς να υποδείξει ο ένας Δήμος τον άλλον τι πρέπει να κάνει κτλ. Σε επίπεδο θα το συζητήσουμε, το έχουμε συζητήσει κατά το παρελθόν έτσι ακροθυγώς. Νομίζω ότι θα επικρατήσει το σωστό και τα Δημοτικά Συμβούλια εξάλλου είναι όργανα που λειτουργούν με εκ των πραγμάτων έτσι σωστά και γιατί αλλιώς δεν γίνεται.